Διαβάσουμε τη σελίδα 1088 από το βιβλίο Αποκάλυψης, γάμα κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Σελίδα 1088, γάμα κεφάλαιο, τρίτο κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Και προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψον. Ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ, ως της ανοίγει και ουδής κλείει. Και κλείει και ουδής ανοίγει. Εξεύρω τα έργα σου. Ιδού έθεσα ενώπιον σου θύρα ανεωγμένη και ουδής δύναται να κλείσει αυτήν. Διότι έχεις μικράν δύναμη και φύλαξες το λόγο μου και δεν ειρνήθεις το όνομά μου. Ιδού θέλω κάμι τους εκ της συναγωγής του σατανά. Ήτινες λέγους είναι αυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι αλλά ψεύδονται. Ιδού θέλω κάμι αυτούς να έλθωσιν και να προσκυνήσωσιν ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσωσιν ότι εγώ εσένα αγάπησα. Επειδή εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έρθει επί της οικουμένης όλης δια να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Ιδού έρχομαι ταχαίως, κράτη εκείνο το οποίο έχεις δια να μη λάβει μηδής των στεφανών σου. Ως της νικά θέλω κάμει αυτόν στήλων εν το ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ ή της κατεβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου και το όνομά μου το νέο. Ως της έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς όλες τις εκκλησίες. Και προς τον άγγελον της εκκλησίας των Λαοδικαίων γράψον ταύτα λέγει ο Αμήν, ο μάρτης ο πιστός και ο αληθινός, η αρχή της κτήσεως του Θεού. Εξεύρω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός, ήθε να είσαι ψυχρός ή ζεστός. Επειδή ούτως είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μέλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου, γιατί, διότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και επλούτησα και δεν έχω χρίαν ουδενός και δεν ξεύρεις ότι εσύ που τα λες όλα αυτά είσαι ο ταλέπορος και ελεηνός και φτωχός και τυφλός και γυμνός. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις παρεμού χρυσίων δεδοκιμασμένων εκπυρός δια να πλουτίσεις και η μάτια λευκά δια να ενδυθείς και να μη φανερωθεί η αισχύνη της γυμνότητός σου και χρήσον τους οφθαλμούς σου με κολούριον δια να βλέπεις. Εγώ σου αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω. Γενού λοιπόν ζηλωτής και μετανόησον, ιδού ίσταμε εις την θύραν της καρδιάς σου και κρούω. Εάν κάποιος ακούσει τις φωνής μου και ανοίξει τη θύρα της καρδιάς του, εγώ θα εισέλθω προς αυτόν, θα διπνήσω με ταυτόν και αυτός με τεμού. Ως της νικά θέλω δώσεις αυτόν να καθίσει με τεμού εν το θρόνο μου, καθώς και εγώ ενήχησα και κάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Ως της έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας. Αμήν. Εδώ δεν έχουμε μία όραση Θεού προς τον Ιερεμία εις διδασκαλίαν ημών. Εδώ μας αποκαλύπτει ο Θεός πραγματικά το θέλημά του το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, το οποίον εάν εκτελέσεις, εάν προσαρμοστείς, αν μετευλαβία, πάσης ευλαβίας ακολουθήσεις, τότε δεν θα είσαι μόνο εδώ επί της γης καλάθι με σίκα κάλλιστα, αλλά θα είσαι στην αιώνιο ζωή που κανένας δεν την αποφεύγει, γιατί όλοι είμαστε καταδικασμένοι να ζήσουμε 70, 80, 90 χρόνια. Μετά από εκεί έρχεται κρίσης. Όλοι είμαστε καταδικασμένοι να υπάρχουμε αιώνια. Το ερώτημα είναι πού θα βρίσκεσαι αιώνια.
στο θρόνο του Θεού Πατρός μετά του Χριστού στην αιώνια ευλογία ή αιώνια στην αιώνια κατάρα. Ο Θεός να μας φυλάει, γιατί αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Χριστός, τα λέει το Ευαγγέλιο και είναι η απόλυτη αλήθεια. Υπάρχει η στενή πύλη και η τεθλιμμένη οδός για την οποία ο Θεός, ο Χριστός λέει αγωνίζεστε, όχι αγωνίσου μια φορά, σ' όλη τη ζωή αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης και να ακολουθήσετε την τεθλιμμένη οδό, γιατί αυτή είναι που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Υπάρχει και η κυφαρδιά πύλη, μπαίνεις εύκολα, κάνεις ό,τι θέλεις, ό,τι σ' αρέσει, ό,τι νομίζεις και ακολουθείται από μια ευρύχωρο οδό που περπατάς με άνεση, αλλά αυτή οδηγεί στην αιώνια απώλεια. Αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Αυτός είναι ο αγώνας του χριστιανού, αγώνας καλός. Δεν είναι βαρύ το έργο του Θεού, δεν είναι δύσκολο, είναι απόφαση. Αποφασίζω, παίρνω μια συγκεκριμένη απόφαση να ακολουθήσω στη ζωή μου Ιησούν Χριστόν και να ομολογώ Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Τόσο απλό είναι. Γιατί είναι τόσο απλό? Γιατί φαίνεται βουνό, έτσι μου φαινόταν εμένα. Δεν γίνεται αυτό, αλλά έρχεται, ήρθε ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μου και μου λέει, έλα σου πω, άνεφε μου, εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Μαζί μου τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Ιησού Χριστού. Μαζί μου όλα θα είναι εύκολα. Γιατί δεν τα κάνεις εσύ, εγώ θα τα κάνω. Και επιπλέον λέει, ο άνθρωπος έχει πνεύμα. Η έμπνευση όμως του παντοδυνάμου φωτίζει αυτόν. Βεβαίως δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, αλλά και βεβαίως δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Και έρχεται ο Θεός και λέει, εγώ θα σε συνετίζω, εγώ θα σου φανερώνω τι πρέπει να κάνεις. Αλλά και ακόμη περισσότερο, πολλές φορές δεν καταλαβαίνω γιατί, πώς, τι. Και έρχεται ο παράκλητος στο πνεύμα της αληθείας. Εγώ θα σε συμβουλεύω και εγώ θα σε οδηγώ εις πάσαν την αλήθεια. Και έτσι, αγαπημένα μου αδέλφια, αγωνίζεστε τον αγώνα τον καλό, που ο αγώνας αυτός είναι εύκολος γιατί δεν είναι δικός μας. Είναι του Πατέρα, του Υιού και του Πνεύματος του Αγίου, καθώς λέει, εγώ ο Πατέρας θα σε συνετίζω, εγώ Ιησούς Χριστός θα σε διδάσκω την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς και θα σου δίνω και τη δύναμη να περπατάς, και εγώ Παράκλητος το πνεύμα της αληθείας θα σε συμβουλεύω όταν εσύ δεν καταλαβαίνεις κάτι. Με αυτή τη λογική καταλαβαίνετε πόσο εύκολο είναι κάποιος να ακολουθήσει την οδό της Βασιλείας των Ουρανών. Γιατί αυτός ο αγώνας δεν θα τον αγωνιστούμε με τις δικές μας δυνάμεις, αλλά με την βοήθεια του Χριστού, με τη φώτιση του Θεού και με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, που είναι έτοιμη, δοσμένα, δοσμένα σε όποιον το πιστέψει και το εξητήσει. Και εδώ τώρα μας αποκαλύπτει ο Θεός δύο καλάθια με σίκα. Τα μεν σίκα είναι καλά κάλλιστα, η Εκκλησία της Φιλαδελφίας, της αγάπης, και το άλλο καλάθι είναι με σίκα κάκιστα, δια την αχθριότητα δεν τρώγονται, η Εκκλησία της Λαοδικίας. Δύο τελείως διαφορετικές εκκλησίες, αν και οι δύο είναι εκκλησίες του Χριστού. Και οι δύο είναι εκκλησίες του Χριστού. Ευχαριστούμε το Θεό γι' αυτό. Όμως οι μεγάλες διαφορές. Και στην πραγματικότητα μία είναι η μεγάλη διαφορά. Επισκέπτεται ο Χριστός τον ποιμένα της Εκκλησίας της Φιλαδελφίας και δια του ποιμένα όλη την Εκκλησία. Και του λέει, εγώ είμαι ο μοναδικός Άγιος, ο αληθινός, και εγώ είμαι αυτός που έχω ένα κλειδί που εγώ ανοίγω και κανείς δεν μπορεί να κλείσει. Αλλά μάθε ότι και εγώ κλείνω και κανείς δεν μπορεί να κλείσει.
Εγώ είμαι. Και εγώ είμαι που γνωρίζω τα πάντα στη ζωή σου. Τα έργα σου, την πορεία σου, το παρελθόν στο παρόν σου, και εγώ είμαι αυτός που προσδιορίζω και το μέλλον σου. Και άκου τι βλέπω και χαίρομαι. Βλέπω ότι έχεις μικρά δύναμη. Σαν δύναμος. Ομολογείς, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εσύ. Δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Δεν καταλαβαίνεις. Έχεις μικρά δύναμη. Αλλά επειδή έχεις μικρά δύναμη, επειδή δεν λες ότι είμαι πλούσιος, σε πλούτησα, επειδή λες ότι δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, φώτισέ με Κύριε. Επειδή έχεις μικρά δύναμη, γι' αυτό σου λέω ότι εγώ έθεσα μπροστά σου θύρα ευλογίας μεγάλη και ενεργητική που κανένας δεν μπορεί να κλείσει. Ο δρόμος σου είναι, συγχωρέστε μου, θα το πω έτσι ανοήτως, βίος ανθόσπαρτος. Αλλά να το πω σωστά, βίος απόλυτα ευλογημένος. Από δόξα σε δόξα, από χάρη σε χάρη και από ευλογία σε ευλογία. Αυτός θα είναι ο δρόμος σου. Επειδή έχεις και ομολογείς ότι έχεις πραγματικά μικρά δύναμη. Ποτέ δεν λες εγώ μπορώ. Ποτέ δεν μπορείς, εγώ ξέρω. Πάντα λες ένα λόγο. Ουχή εγώ, αλλά ο Κύριος. Τίποτα εγώ. Ουδής άνθρωπος είναι άξιος λόγου. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου. Ποιος ήταν ο πιο καλός? Ο Ιωαχήν, παιδάκι 18 χρονών, που υπάκουσε και εχμαλωτίστηκε κουσίως. Ή ο Σεδεκίας, ο Λεβέντης, ο με τα στρατεύματα, ο στρατηγός που πολέμησε και ξέχασα να σας το πω, συνελήφθη από τον Ναβουχοδονόσορα, τον πρόδωσαν οι φίλοι του, όπως είχε προφητεύσει ο Ιερεμίας, σκοτώσαν τα παιδιά του μπροστά στα μάτια του και τελικά του βγάλαν και τα μάτια και τον αφήσαν εχμάλωτο στη Βαβυλώνα. Τον άρχοντα, αυτόν ο οποίος εμπιστεύτηκε τα στρατεύματα των Αιγυπτίων και ανθρωπίνως πολύ καλά έκανε, και τη δύναμη του στρατού του. Ποιος είναι? Ο Ιωαχήν ο αδύναμος, που λέει εγώ δεν μπορώ, εσύ Κύριε τι λες? Και του λέει πήγαινε, πήγαινε στον Ναβουχοδονόσορα, εκεί θα σε ευλογήσω. Και σε 3 μήνες πήγε, τα ετοίμασε και έφυγε. Μικρά δύναμη έχει ο ποιμένας της Φιλαδελφίας. Γι' αυτό και έχει δώσει ο Κύριος μπροστά του έναν δρόμο, μια πόρτα νεοχμένη ευλογίας απόλυτης, πλήρους, τέλειας. Κανένας δεν μπορεί να την κλείσει. Και πώς πραγματικά χρησιμοποιεί αυτή τη μεγάλη ευλογία την οποία έχει, την πόρτα την ανεοχμένη, τι κάνει? 2 πράγματα. Εφύλαξα στο λόγο μου και δεν ειρνήθησε το όνομά μου. Γι' αυτό εγώ ευλογώ, σε ευλογώ και πληθύνω, θα σε πληθύνω. Γιατί πήρες απόφαση, προσέξτε, όχι με τη δύναμή σου, ούτε με τη σοφία σου, ούτε με την ικανότητά σου. Μόνο με τη χάρη του Χριστού. Πάντοτε να φυλάς το λόγο του Θεού. Κατά πάντα σε λεπτομέρειες. Και πήρες και μια σοβαρή απόφαση. Να μην φοβάσαι τίποτα. Μα τι είσαι, ατρόμητος? Όχι. Η τελεία αγάπη του Θεού εξοδιώκει το φόβο. Πλησίασε στο Θεό και πλημμύρισε ο Θεός την καρδιά σου με τη δική του την αγάπη, και πλημμυρίζοντας η αγάπη του Θεού Πατρός στην καρδιά σου, εξαφανίζονται οι φοβίες, οι αγωνίες, οι ανησυχίες. Γιατί? Γιατί σε έχει πλημμυρίσει η αγάπη του Θεού Πατρός και έχει μεταμορφώσει και την πίστη σου σε πίστη Θεού, σε πίστη δυνάμεως, σε πίστη διαγάπης ενεργουμένη. Δεν είσαι πια ένα ανθρωπάκι, ούτε ένας χριστιανούλης. Είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Είσαι πραγματικά παιδί του Θεού. Το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Έχεις
πραγματικά βασιλική εξουσία, πραγματικά ιερατική εξουσία. Ο διάβολος δεν μπορεί να σε αγγίξει, δεν μπορεί να σε πλησιάσει. Είναι νικημένος, γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος σου και ο Θεός σου. Αλληλούια. Και βλέπεις όλους αυτούς που σε εχθρεύονται και σε κατηγορούν και σε λένε και σου λένε και σου λένε, μη φοβάσαι να χαίρεσαι. Όλους αυτούς που τα έχουν βάλει με σένα, εγώ θα τους φέρω όλους να προσκυνήσουν Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο ενώπιον των ποδών σου, και όλοι αυτοί θα ομολογήσουν ότι εγώ εσένα αγάπησα. Δόξα στο Θεό. Και γιατί αγάπησα εσένα? Είναι προσωπολήφτης ο Θεός? Όχι. Διότι έχεις μικράν δύναμη και φύλαξες το λόγο μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Έχεις επίγνωση ότι είσαι μικρός και ασήμαντος. Και όσοι πιο πολύ είναι αυτοί που σε κατηγορούνε, σε κακολογούνε, σε μισούνε, σε βλάπτουνε, όλοι αυτοί όσοι τους αγαπάς. Και όλους αυτούς εγώ θα τους φέρω να προσκυνήσουν Ιησούν Χριστόν και να ομολογήσουν ότι εγώ, ο Κύριος των δυνάμεων, εσένα αγάπησα με αγάπη αιώνια. Μόνο πρόσεχε. Μόνο αν φυλάξεις το λόγο της υπομονής μου, θα σε φυλάξω κι εγώ εκείνη την ημέρα της αρπαγής της Εκκλησίας. Τι σημαίνει λόγος της υπομονής του Θεού? Μακροθυμία, συγχωρητικότητα, αγάπη. Προς ποιους? Όλους. Όλους θα τους αγαπάω, όλους, και τους εχθρούς σου πιο πολύ. Και αυτούς που σε κατηγορούν και αυτούς που σε μισούν και αυτούς που σε κακοποιούν, όλους θα τους αγαπάς. Γιατί τότε θα είσαι πραγματικά παιδί του Θεού, δούλος του Θεού του Υψίστου. Και επειδή φυλάς το λόγο της υπομονής μου και μακροθυμείς σε όλους, δεν κρατάς κακία σε κανέναν, δεν πληγώνεσαι από κανέναν, δεν, η καρδιά σου θυμώνει, δεν πικραίνεται, αλλά προσεύχεσαι για όλους αυτούς να τους ευλογήσει ο Θεός πιο πολύ από σένα. Γιατί? Γιατί τους αγαπάς. Γιατί δεν έχουν καταλάβει, γιατί δεν ξέρουνε. Θεέ μου, σε παρακαλώ, ευλόγησέ τους πιο πολύ από μένα. Και όσο προσεύχεσαι λέγοντας ευλόγησέ τους πιο πολύ από μένα, τότε ο Θεός θα ευλογεί εσένα πιο πολύ από όλους. Αυτός είναι ο Θεός. Θεός ανταμοιβής. Κάποτε πήγε ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και λέει, θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Λέει, τι χάρη? Να καθίσω εγώ δεξιά και ο άλλος αριστερά. Και ο Κύριος τους λέει, δεν ξέρετε τι ζητάτε. Το ποτήριο των θλίψεων που θα πάρω εγώ θα το πάρετε εσείς. Το βάπτισμα του θανάτου που θα λάβω εγώ θα το λάβετε εσείς. Θα το λάβετε. Αλλά το ποιος θα καθίσει δεξιά ή αριστερά είναι όχι από μένα, ίσως είναι ετοιμασμένο από τον Θεό. Φοβερή λέξη, ετοιμασμένο. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού? Το διάβαζα σήμερα και χάρηκα. Εν τη οικία του Πατρός μου είναι πολλά αιτήματα. Αλλιώς θα σας έλεγα, εγώ υπάγω να ετοιμάσω τόπο σε εσάς. Όμως, αφού υπάγω εγώ και ετοιμάσω τον συγκεκριμένο τόπο για τον καθένα σας, γιατί όλοι μας πρέπει να σταθούμε στο βήμα του Χριστού για να ανταμυφθεί έκαστος το, κατά το έργο το οποίο έπραξε. Τι έργο έπραξες? Κατηγόρησες? Πιο κάτω. Ευλόγησες? Πιο πάνω. Κατά το έργο το οποίο έπραξες για το σώματό σου. Φύλαξες το λόγο της υπομονής μου. Βόηθα μας, Κύριε. Βόηθα μας, Χριστέ μου. Ποιος ετοιμάζει τον οίκον σου εκεί πάνω?
ο Χριστός ως ανταμοιβή σου. Εάν οικοδομείς με χρυσάφια, σήμι και λίδους πολυτίμους, το οίκος σου θα είναι αστήρα από αστέρος, διαφέρει κατά τη δόξα, υπέρλαμπρο. Αν οικοδομείς με λόγια, με κρίσεις, με κατακρίσεις, με κουτσομπολιά, με χόρτα, ξύλα και καλάμια, το έργο σου θα κατακαεί και εσύ θα σωθείς ως διαπυρός. Ο Θεός θα μας φυλάει, αδερφοί αγαπητοί. Εμείς ετοιμάζουμε το σπίτι μας απάνω. Ο Χριστός το ετοιμάζει το σπίτι μας απάνω με βάση την πορεία σου, τα λόγια σου, τη σκέψη σου, την προσευχή σου, να το πω πιο σωστά, την αγάπη σου. Με βάση πόσο αγαπάς ποιον και πότε. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Επειδή εφύλαξας το λόγο της υπομονής μου, και εγώ θα φυλάξω εσένα εκ του πειρασμού που πρόκειται να πειράξει όλους επάνω τους κατοικούντας στην οικουμένη. Γιατί έρχομαι ταχαίως. Θα έρθει, θα ακουστεί το κέλευσμα του Θεού, η φωνή του Αρχαγγέλου, η σάλπιγγα του Θεού. Και οι νεκροί εν Χριστώ, αδελφοί μας, θα αναστηθούν πρώτοι. Και οι ζώντες εν Χριστώ, αδελφοί μας, θα αρπαχθούν εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Και ο καθένας θα έχει το δικό του τόπο και το δικό του όνομα. Κατά το δικό του κόπο και έργο, το οποίο εργάστηκε εδώ. Και όχι εργάστηκε με τα χέρια του και με τα χέρια του, αλλά στην πραγματικότητα με την καρδιά του. Εκ της καρδίας σου εξαρτώνται πάσε εκβάσεις στη ζωή σου. Με τη συγχωρητικότητά του, με τη μακροθυμία του, με την αγάπη του, με την προσευχή του, με τη δοξολογία του. Κύριε Θεέ μου, κάνε μας έτσι. Μην ξεχνάμε, αγαπημένα μας αδέρφια, ότι αυτοί που καρφώναν το Χριστό, σε αυτούς προσευχήθηκε, για αυτούς μόνο προσευχήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Πάτερ, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Μπορείς να το λες για αυτόν που σε καρφώνει. Να το λες εκ βάθους καρδίας όμως. Α, ξέρεις τι έκανε αυτός, τι είπε αυτός, τι έγινε. Κύριε, Πάτερ, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Στα ολίγα εστάθης πιστός, σε πολλά θα σε καταστήσω. Γι' αυτό προσέχετε, μην κρίνετε, γιατί με όποιο μέτρο κρίνετε, με αυτό θα κριθείτε. Μην κρίνετε με αυστηρότητα, με επιοίκεια. Η επιοίκεια σας γίνει φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Επιοικείς, συγχωρητική, μακρόθυμη. Κύριε Θεέ μου, θα το πω, δεν πειράζει, μια φορά ακόμη. Υπήρχε ένας αδερφός πάρα πολύ καλός, αλλά είχε κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στην εκκλησία χρόνια πολλά, της Κηφισιάς και σε μένα. Και δεν μπορούσα να τον συγχωρέσω. Προσευχόμουν, αλλά δεν γινότανε. Πέρασαν πολλοί μήνες. Τα κατάφερα. Και είπα, Κύριε, ευλόγησέ τον, σε παρακαλώ, τον αγαπάω. Και ακούω τη φωνή του Θεού, να τον ευλογήσω πιο πολύ από σένα. Εκεί τα χάσα. Όχι και πιο πολύ από μένα. Αυτή ήταν η αγάπη μου μέχρι εδώ. Όταν το κατάλαβα, πήγα και είπα, Κύριε, συγχώρεσέ με. Ευλόγησέ τον πιο πολύ από μένα. Πιο πολύ από μένα. Και πιο πολύ από μένα. Και τα κατάφερα, ο Θεός με βοήθησε. Και από εκεί και πέρα, αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός τα άλλαξε. Και στην προσωπική μου ζωή και στην εκκλησία και στη ζωή του. Όλα τα έκανε καινούρια. Να προσεύχεσαι, αδερφέ, ιδιαιτέρως για αυτούς που σε κατηγορούν. Ιδιαιτέρως για αυτούς που σε μισούν. Ιδιαιτέρως για αυτούς που σε κακολογούν. Να προσεύχεσαι να τους ευλογήσει ο Θεός πιο πολύ από σένα. Σ' αυτό ευαρεστείται ο Θεός. Γιατί έχεις μεσητική ιερατική προσευχή. Θα τους ακούς και θα τους ευλογήσει. Αυτό δεν θέλεις. Δεν το κάνεις για σένα, για αυτούς το κάνεις. Γιατί? Γιατί τους αγαπάς. Δεν το κάνεις γιατί αγαπάς τον εαυτό σου. Το κάνεις γιατί αγαπάς αυτούς. Αμήν, αδερφοί.
Ναι, αλλά ξέρεις τι μου έχει κάνει, ξέρεις τι έχει πει, ξέρεις πώς συμπεριφέρεται. Ξέρεις πόσο τον αγαπάει ο Θεός. Κύριε Θεέ μου, βοήθησέ μας, Κύριε μου. Ιδού έρχομαι ταχαίως. Το ξέρετε ότι έρχεται ταχαίως ο Κύριος. Ιδού έρχομαι ταχαίως. Τώρα πρόσεξε εσύ, κράτα εκείνο το οποίο έχεις. Τι έχεις? Μικρά δύναμη. Αυτό έχεις, δεν έχεις τίποτα άλλο. Επίγνωση του ότι δεν έχεις καμία δύναμη. Γι' αυτό και φυλάς το λόγο του και δεν αρνείσαι το όνομά του. Γι' αυτό δεν φοβάσαι. Γιατί έχεις μικρά δύναμη. Και εγώ θα σε κάνω στήλο στο ναό μου. Στον οίκον μου. Και κανείς δεν μπορεί να σε βγάλει έξω. Κατάλαβα, αδερφοί, τι μας υπόσχεται στα σίκα τα καλά τα κάλλιστα. Θα σε κάνει στήλο στον οίκο του Θεού και κανείς δεν μπορείς να σε βγάλει έξω. Πάμε όμως τώρα στα κάκιστα. Να, ένας ποιμένας, πολύ ευλογημένος. Πολύ ευλογημένος. Μεγάλη εκκλησία, δύναμη. Ξεκίνησε από το τίποτα, αγράμματος, ασήμαντος, τίποτα. Και τον έκανε ποιμένα σε μια μεγάλη εκκλησία ο Κύριος. Και αυτός νόμιζε ότι αυτός έγινε. Εγώ. Εγώ προφήτευσα. Εγώ εξέβαλα δαιμόνια. Εγώ έκανα θαύματα πολλά. Εγώ είμαι ο ποιμένας της εκκλησίας αυτής. Και ξέρετε, του λέει ο Κύριος, ποτέ δεν σε γνώρισα. Ποτέ μην πεις εγώ. Ουχή εγώ, αλλά ο Κύριος. Και τώρα τον αγαπάει ο Χριστός. Γι' αυτό πρέπει να προσεύχεις να τον ευλογήσεις πιο πολύ από σένα. Εσύ λες ότι είσαι πλούσιος, ότι επλούτησες, ότι είσαι ο μεγαλύτερος, ο καλύτερος, ο σπουδαιότερος, δεν υπάρχει, δεν έχεις ανάγκη κανέναν. Ναι. Εσύ μάθε ότι είσαι ο ταλέπορος, ο ελεηνός, ο φτωχός, ο τυφλός και ο γυμνός. Αυτός είσαι. Εάν έχεις τέτοιες σκέψεις μεγαλομανίας για τον εαυτό σου. Εσύ είσαι ο ταλέπορος, ο ελεηνός, ο φτωχός, ο τυφλός και ο γυμνός. Και προσέξτε, όχι εκείνος είναι, εσύ είσαι. Μήπως είμαι εγώ, Κύριε? Ποτέ μη σκέφτεσαι για τους άλλους έτσι. Για τους άλλους θα λες, ευλόγησε τον πιο πολύ από μένα. Για τον εαυτό σου θα λες, ελέησέ μα, Κύριε, κατά το μέγα ελαιό σου, κατά τον πλήθος των νυχτυρμών σου. Και τι να κάνω? Κοίταξε τώρα, ομολόγησε ότι είσαι φτωχούλης, ελεηνός, γυμνός, τυφλός και αγόρασε από το Χριστό χρυσάφι δε δοκιμασμένο εκ πυρός για να πλουτίσεις, που είναι ο Λόγος του Θεού εν πνεύματι Αγίω με πνεύμα ταπεινού και καρδιά συντετριμένου. Πήγαινε, αγόρασέ το. Ταπεινός σου δηλαδή. Δεν λέει πήγαινε πάρτο, πήγαινε πλήρωσε για να στο χαρίσω. Αγόρασέ το. Ταπεινός σου υπό την κρατέαν χείρα του Θεού και πες, άθλιος είμαι και ουτιδανός, δεν έχω καμία δύναμη, είμαι εντελώς αδύναμος. Γιατί έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Εντελώς μα εντελώς αδύναμος, άθλιος, τυδανός, άχρηστος, για τίποτα δεν κάνω. Και φρόντισε να ενδυθεί σημάτια λευκά, γιατί αν δεν φροντίσεις να ενδυθεί σημάτια λευκά, θα αποκαλυφθεί η αισχήνη σου. Τώρα σε κρύβω, αλλά αν δεν φροντίσεις να ντυθείς με τον αγιασμό σώματος, ψυχής, πνεύματος, με την ταπείνωση, με την υπακοή, εγώ θα αποκαλύψω την, να μην πω τη λέξη, την ντροπή σου. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Θεός να... δεν παίζεται, δεν παίζουμε με το Θεό. Ο Θεός δεν παίζεται. Σπέδεις στη σάρκα, θα σε ρίζεις φθορά. Τέλειωσε, είναι δεδομένο. Δεν μπορείς να παίζεις με το Θεό λέγοντας εγώ ξέρω, εγώ είμαι, μόνος εγώ είμαι. Δεν μπορείς.
Πήγαινε πεσουχή εγώ, Κύριε, εγώ είμαι άθλιος και ουτιδανός. Άχριστος, ελέησέ με. Δεν διεκδικώ, δεν αξίζω να διεκδικήσω την ευλογία του Θεού. Διεκδικώ το έλεος σου, Κύριε. Το έλεος σου, σπλαχνίσου με. Σπλαχνιστής, ελέησέ με. Σπλαχνιστής, ευλόγησέ με. Κύριε Θεέ μου, άθλιος και ουτιδανός είμαι. Και τότε φρόντισε να χρήσεις και τους οφθαλμούς σου με κολούριον Πνεύματος Αγίου για να βλέπεις καθαρά. Όχι με κιάλια να μεγαλώνουν τα πράγματα, αλλά να βλέπεις καθαρά, να βλέπεις πόσο μικρός και ασήμαντος είσαι. Ρίξε μια ματιά στον ουρανό για να καταλάβεις πόσο μικρός και ασήμαντος είσαι. Για κοίταξε. Τι είσαι, τίποτα, μηδέν. Όχι, ο λιγότερον του μηδενός. Κύριε Θεέ μου, και μάθε ότι εγώ ο Χριστός ελέγχω και εκπαιδεύω μόνο αυτούς που αγαπάω, γι' αυτό μετενόησον ταπεινό σου. Σε ποιον το λέει ο Κύριος, σε μένα? Δεν λέω το λέει σε σένα, σε μένα το λέει. Εάν θέλεις πες το και εσύ, σε μένα το λέει. Μην πεις σε αυτόν το λέει. Αυτό είναι μεγάλη αμαρτία, αδερφοί. Γιατί όχι μόνο κρίνεις και κατακρίνεις και καταδικάζεις, αλλά και στέκεσαι με υπεροψία απέναντι του αδελφού σου που σε κατηγορεί. Όχι με υπεροψία, με αγάπη, αδελφοί αγαπητοί. Με συγχωρητικότητα. Δεν ξέρει τι κάνει ο καημένος. Ελέησέ τον, ευλόγησέ τον, Κύριε, πιο πολύ από μένα. Εγώ λοιπόν σήμερα κρούω την πόρτα της καρδιάς σου. Χτυπάω. Πώς? Με το λόγο του. Με το λόγο του χτυπάει την πόρτα της καρδιάς μου. Της καρδιάς σου. Αυτό μπορώ να το πω. Ο Χριστός χτυπάει την πόρτα της καρδιάς σου. Της καρδιάς μας, ολονών μας σήμερα. Και λέει, εάν κάποιος μ' ακούσει, πιστέψει, ανοίξει την πόρτα της καρδιάς του, εγώ θα εισέλθω, θα καθίσω μαζί του, θα διπνήσω μαζί του και θα είναι φίλος μου, θα είμαι φίλος του και θα μιλάμε στόμα με στόμα. Εάν κάποιος ακούσει τη φωνή μου. Και το ερώτημα είναι, άκουσες τη φωνή του Κυρίου? Πες, αδερφέ, αμήν. Άκουσα, Κύριε. Άθλιος και ουτιδανός είμαι. Άκουσα, Χριστέ μου. Άκουσα, Χριστέ μου. Συγχώρεσέ με. Αυτόν θα τον επισκεφθώ, θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου, και σε αυτόν θα δώσω, προσέχετε αδερφοί αγαπητοί, ποιος θα καθίσει δεξιά μου και αριστερά μου, ίσως είναι ετοιμασμένο. Σε αυτόν που άκουσε τη φωνή μου και μου άνοιξε την πόρτα και κάθισε και έφαγε μαζί μου και εγώ μαζί του και κουβεντιάσαμε και τα είπαμε σαν φίλος προς το φίλο αυτού. Σ' αυτόν θα δώσω να καθίσει μετέ μου στο θρόνο μου. Μαζί μου στο θρόνο του Θεού. Θα καθίσει στο θρόνο μου. Καθώς και εγώ ενίκησα και κάθισα με το του Πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Ο αγώνας μας πρέπει να είναι νικηφόρος, αδερφοί. Νικηφόρος. Και δεν νικάει ο Σεδεκίας ο πολεμιστής, αλλά νικάει ο Ιωαχήν, ο υπάκουος στο Λόγο του Θεού. Αυτός νικάει. Σε λεπτομέρειες. Μα κατάλαβες τι σου είπε ο Θεός Ιωαχήν, να πας να γίνεις εχμάλωτος δούλος των Χαλδαίων για 70 χρόνια. Και ο Ιωαχήν είπε, αμήν, Κύριε, επειδή το λες εσύ θα πάω. Και ο Κύριος του είπε, επειδή μ' άκουσες, εγώ θα σε ευλογήσω. Σήμερα ακούμε τη φωνή του Χριστού, αδερφοί. Απάντησε, σε παρακαλώ, όχι σε μένα.
ακούς τη φωνή του Χριστού ή το έχεις κατακρίνει, το έχεις καταδικάσει. Δεν θα ανοίξει την πόρτα, δεν θα έρθει να φάει μαζί σου, θα φύγει. Αν όμως άκουσες τη φωνή του Θεού, δώσε μας αυτιά πεπαιδευμένων να ακούμε τη φωνή σου, Κύριε. Αν άκουσα τη φωνή του Θεού, θα ανοίξω την πόρτα και ανοίγω την πόρτα στο όνομα του Χριστού και λέω, Κύριε, έλα, κάτσε στο τραπέζι μου, έλα να φας μαζί μου, να φάω μαζί σου, έλα να μου μιλήσεις, έλα να σ' ακούσω, έλα να σου μιλήσω, έλα να μ' ακούσεις, έλα να γίνουμε φίλοι. Δεν θέλω άλλον φίλο, εσύ είσαι ο καλύτερος μου φίλος, κάνε με φίλο σου, σε παρακαλώ, Κύριε. Και ο Χριστός λέει, έλα και τότε και έτσι θα είσαι νικητής. Γιατί εγώ σας αγαπώ, παιδεύω, μαστιγώνω δε πάντα ιών των οποίων παραδέχομαι. Δόξα τω Θεώ. Ξέρεις θα πει να σε μαστιγώσει ο Χριστός. Πώς? Με αυτούς που σε κατηγορούν. Το πιο σκληρό μαστίγιο. Με αυτούς που σε κρίνουν, που σε καταδικάζουν. Το πιο σκληρό μαστίγιο. Αλλά αυτό το μαστίγιο είναι το μαστίγιο της ευλογίας. Μαστίγιο δοξολογίας. Σε ευχαριστώ, Κύριε μου. Και τώρα είσαι νικητής. Θα σε βάλει ο Χριστός σε σένα που νίκησες να καθίσεις το θρόνο Του στα δεξιά Του. Όπως ο Πατέρας Θεός έβαλε τον Χριστό και κάθισε στο θρόνο Του στα δεξιά Του Πατρός και μεσητεύει περιμόν. Αγαπημένα μου αδέλφια, δύο καλάθια σίκα. Τα καλά κάλλιστα, τα κακά κάκιστα. Δεν τρώγονται δια την αχρειότητα αυτών. Πού είσαι εσύ? Σε ποιο καλάθι είσαι εσύ? Βόηθα μας, Κύριε Θεέ μου, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Τώρα όποιος είναι για